επιστροφή στο πλατό της εκπομπής Κρήτη σήμερα για να πάμε στο Ρέθυμνο και για να ανοίξουμε και ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο το οποίο έχει να κάνει με την εκπαιδευτική κοινότητα. Πολλές είναι οι αντιδράσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες και έχουν να κάνουν με συγχωνεύσεις σχολείων. Μεγάλος προβληματισμός από περιοχές. Έτσι είναι, γιατί έχουμε εισηγήσεις για κλείσιμο. Μπαίνει λουκέτο σε σχολεία, συγχωνεύονται με άλλα σχολεία άλλων περιοχών και όταν κλείνουν σχολεία, δυστυχώς. Ερημώνουν και οι συγκεκριμένες περιοχές ενδοχώρας. Και είναι ένας προβληματισμός αυτός για το τι θα γίνει με εκείνες τις περιοχές οι οποίες έχουν ζωή, έχουν κόσμο, έχουν παιδιά τα οποία πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να βάλουμε στην συζήτησή μας και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Χρήστο Σουρουλή, είναι πρόεδρος ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Κύριε Σουρουλή, υπάρχουν αντιδράσεις. Να πούμε βασικά ότι μιλάμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, για τις συγχωνεύσεις γυμνασίων Κράνας και Σιβρίτου με τα γυμνάσια Γαράζου και Φουρφουρά, σωστά? Ναι. Οι αντιδράσεις λοιπόν, πού επικεντρώνονται, τι λένε οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και τι σημαίνει αυτό και για την εκπαιδευτική διαδικασία? Οι κάτοικοι των περιοχών θέλουν να μείνουν ανοιχτά τα σχόλια. Να πούμε καταρχάς για τους ακροατές σας ότι φαινομενικά τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια κίνηση από το Υπουργείο, αλλά έχουμε μία εισήγηση από τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου, τον κύριο Μαραγκάκη, και πραγματικά μας προκαλεί πολύ δυσάρεστη κατάπληξη ότι δεν προσπαθεί άμεσα τουλάχιστον να κλείσει τα σχολεία το Υπουργείο, αλλά το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί ένα θεσμό που κανονικά θα πρέπει να δώσει μάχη ώστε να έχουμε ανοιχτές και παντρωμένες σχολικές μονάδες και όχι να κλείσουμε τις σχολικές μονάδες. Αυτή η εισήγηση, κύριε Σουρουλή, αφορά, φανταζόμαστε, για την επόμενη σχολική χρονιά, έτσι? Ναι, αφορά το 2024-2025. Βέβαια, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι τελικά θα εφαρμοστεί, καθώς οι αντιδράσεις είναι μεγάλες και πιθανόν είναι και αποτελεσματικές. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε μία ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μιλοποτάμου, που προεξοφλεί, αν θέλετε, και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ότι θέλει να μείνει ανοιχτό το σχολείο. Ο Δήμος Αμαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, επίσης ομόφωνα από την πρώτη στιγμή ζήτησε να μείνει ανοιχτό το γυμνάσιο Σιβρίτου. Έχουν πάρα πολύ καλά επιχειρήματα γι' αυτό. Σε αντίθεση με την εισήγηση του κυρίου Μαραγκάκη, που δεν έχει καθόλου καλά επιχειρήματα, ουσιαστικά είναι σε μια λογική πονάει χέρι, κόβω χέρι, δηλαδή δεν επαντρώνονται τα σχολεία, άρα ας τα κλείσουμε. Μειώνεται το μαθητικό δυναμικό. Προκαλεί εντύπωση, βέβαια, αυτό που είπατε, ότι ουσιαστικά η εισήγηση για συγχώνευση δεν έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς το Υπουργείο Παιδείας, γιατί έχουμε συνηθίσει το αντίθετο. Αυτό τουλάχιστον καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας λέει, παίρνει ένα χάρτη και λέει τι μπορούμε να συγχωνεύσουμε με τι. Έχω και λιγότερο πονοκέφαλο με κενές θέσεις, που ενδεχομένως να καταγράφεται και ένας μικρότερος αριθμός. Πάμε να συγχωνεύσουμε τα σχολεία. Είναι εύλογο έτσι όπως το θέτετε? Πράγματι, το ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος της παιδείας και της υγείας είναι κάτι που το γνωρίζουμε και το οποίο το πολεμάμε όσο μπορούμε, γιατί είναι αυτά για τα οποία μας έχουν μείνει. Οπότε είναι πάρα πολύ άσχημο να αναλαμβάνει αυτό το ρόλο για λογαριασμό του Υπουργείου ο κύριος προϊστάμενος. Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου αντέδρασε από την πρώτη στιγμή. Αν θέλετε, έθεσε πρώτων ευθυνών τους όχι μόνο την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και τους φορείς και τις τοπικές κοινότητες. Απευθυνθήκαμε και στους βουλευτές του νομού και ζητήσαμε να πάρουν θέση. Εσχάτως ο κύριος Χνάρης πήρε θέση και είπε ότι θέλει, ότι πρέπει τα σχολεία να μένουν ανοιχτά. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, αν δεν έχει, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι πήρε θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε μία μαζική συντονισμένη αντίδραση για κάτι αυτονόητο. Και να σας πω και κάτι, δεν μειώνεται το μαθητικό δυναμικό. Δηλαδή, μιλάμε για αριθμούς που μπορεί να ήταν πέρυσι 30, φέτος να είναι 28, παραπρόπερσι να ήταν 31. Μιλάμε άρα το σκεπτικό της εισήγησης αυτής ποιο είναι, κύριε Σουρούλη? Δηλαδή, τι να σας πω, εν πωλής είναι ακατανόητο. Γι' αυτό σας λέω ότι μας προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αναφορές για θέματα κοινωνικοποίησης των μαθητών. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τόσο κακές συγκοινωνίες
που αν κλείσουν αυτά τα γυμνάσια δεν είναι ότι οι μαθητές θα μεταφερθούν στα άλλα γυμνάσια στα οποία, ας πούμε, με τα οποία προτείνεται να γίνει συγχώνευση, αλλά κάποια από αυτά τα παιδιά δεν θα μπορέσουν, δεν θα πάνε καθόλου στο γυμνάσιο, ήδη σηκώνονται αξιμέρωτα από κάποια χωριά για να πάνε στα σχολεία τους. Άρα θα αυξηθεί η μαθητική διαρροή, άρα δεν θα έχουμε κοινωνικοποίηση, θα έχουμε αποκοινωνικοποίηση των μαθητών, γιατί θα μείνουν περισσότερο και θα μείνουν σπίτι τους. Κύριε Στουρουλή, το γυμνάσιο της Κράνας εξυπηρετεί ουσιαστικά και τα χωριά όπως είναι τα Ζωνιανά και τα Λιβάδια, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις περιοχές. Ναι, αυτές τις περιοχές εξυπηρετεί. Μάλιστα. Και άρα η συγχώνευση τώρα που προτείνεται είναι με τα γυμνάσια Γαράζου και Φουρφουρά. Είναι μεγάλη απόσταση. Ναι, μάλιστα, και από ό,τι έμαθα, και το γυμνάσιο Γαράζου δεν ρωτήθηκε αν μπορεί να σηκώσει μια τέτοια μετακίνηση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε με τι συνθήκες έγινε αυτή η εισήγηση. Έχουμε μια, τέλος πάντων, ας το πούμε, μια δέσμευση ότι θα ληφθούν υπόψη δεσμευτικά μάλιστα οι αποφάσεις των Δήμων. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση αν αυτό ισχύει σημαίνει ότι θα πρέπει αυτόματα η εισήγηση να αποσυρθεί ή αν θέλετε να το θέσουμε αλλιώς, η τελική εισήγηση να είναι αρνητική, να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία και όχι μόνο να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία αλλά να αγωνιστούμε όλοι μαζί φορείς ώστε να είναι από την αρχή επανδρομένα. Αυτή η εισήγηση είναι σε διαβούλευση, κύριε Στουρουλή, αυτή τη στιγμή? Είναι σε διαβούλευση μέχρι κάποια προθεσμία? Ναι, ακριβώς μέχρι τις 20 του μήνα είναι σε διαβούλευση με τους Δήμους. Όπως είπαμε και στην αρχή, το ΑΜΑΡΙ από την αρχή ομόφωνα είπε ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η Σύβρητος. Όπως πληροφορήθηκα και σας είπα σήμερα, σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Επομένως, αφού οι Δήμοι λένε όχι, οι τοπικές κοινωνίες λένε όχι, οι γονείς λένε όχι και έχουν πάρα πολύ καλούς λόγους να λένε όχι, νομίζω ότι αυτή η εισήγηση θα πρέπει να αποτελέσει μια κακή παρένθεση, να αποσυρθεί άμεσα και να δούμε πώς θα επανδρώσουμε και θα στελεχώσουμε τα σχολεία μας και θα τα ενισχύσουμε και όχι να πάμε σε μια λογική ότι επειδή η Ήπεθρος ερημώνεται να την ερημώσουμε ακόμα περισσότερο κλείνοντας σχολεία που, όπως είπατε και εσείς, έχουν και μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή η Σύβρετος είναι στο βόρειο Αμάρι, ο Φουρφουράς είναι στο νότιο Αμάρι. Δεν μιλάμε για σχολεία που είναι στα 4-5 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Πραγματικά θεωρώ ακατανόητη, φαινομενικά τουλάχιστον, είναι τη συγκεκριμένη εισήγηση. Κύριε Στουρουλή, ότι η όποια μαθητική διαρροή καταγράφεται σε αυτή τη χώρα, καταγράφεται κυρίως σε περιοχές της Υπαίθρου, σε περιοχές που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο σχολείο, σε περιοχές που τα παιδιά δεν έχουν τόσο έτσι, το σχολικό σχήμα τόσο έντονα, οι οικογένειές τους πολλές φορές. Άρα όταν στην Ήπεθρο, όπως είναι η Κρήτη έχει μια πολύ μεγάλη Ήπεθρο. Στην Ήπεθρο λοιπόν πρέπει να έχεις ενισχύσει με σχολεία. Όχι να παίρνεις σχολεία και να τα κλείνεις και να τα συγχωνεύεις. Βλέπετε ότι και εσείς το θεωρείτε αυτονόητο. Πέρα από όλα, εμείς ως ΕΛΜΕΡΕ Θύμνου δεν θέλουμε να περάσει και μια λογική πως όταν κάποιο σχολείο είναι υποστελεχωμένο ή αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, η λύση είναι το κλείσιμο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα κλείσουν και τα άλλα σχολεία. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν βέβαια κατευθύνσεις σε αυτή τη γραμμή και από διεθνείς οργανισμούς, αλλά εμείς είμαστε εδώ με τις τοπικές κοινωνίες για να δείξουμε ότι οι αντιδράσεις μπορούν και πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Και πιστέψτε με, όταν υπάρχει καλή θέληση, συντονισμός, σωστά επιχειρήματα και δυναμικότητα, μπορούν οι τοπικές κοινωνίες και τα σωματεία να προστατέψουν την υγεία και την παιδεία. Κύριε Γι' αυτό προσπαθούμε. Παρακαλώ. Πέρα από τους μαθητές όμως, αυτές οι μεγάλες αποστάσεις για αυτές τις συγχωνεύσεις που αναφερθήκαμε πριν και οι δύσκολες μετακινήσεις βάζουν δύσκολα και ως εκπαιδευτικούς, έτσι, όχι μόνο στους μαθητές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Το Γαράζο, ας πούμε, που υποτίθεται ότι θα αποτελέσει και ένα σχολείο υποδοχής, έχει δρομολόγιο, ξέρετε πόσο τακτικά, από το Ρέθινο. Μία φορά την εβδομάδα. Έτσι. Καταλαβαίνετε με τι συνθήκες μιλάμε και γι' αυτό πολλές φορές, ακόμη και όταν προσλαμβάνονται αναπληρωτές, που μπορεί να γίνει και πολύ αργά, Οκτώβρη-Νοέμβρη, σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν. Υπάρχουν παραιτήσεις και μετά πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα μετά μια επόμενη φάση αναπληρωτών. Αυτό προφανώς βάζει κάποιους γονείς σε μια διαδικασία να αποσύρουν τα παιδιά από αυτά τα σχολεία, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, για να μπορούν να κάνουν κανονικά το μάθημά τους. Άρα λοιπόν η λύση δεν είναι να το κλείσουμε. Η λύση είναι να το στελεχώσουμε από νωρίς και εκεί έχει ευθύνη και η πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο, αλλά και οι κατατόπους
οι υπηρεσίες και πρέπει και οι κατατόπους υπηρεσίες και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιλέξει με ποιους θα είναι. Έτσι, θα νομιμοποιεί μια πολιτική συγχωνεύσεων του Υπουργείου ή θα σταθεί απέναντι και θα διεκδικήσει μαζί με την ΕΛΜΕ τους φορείς, τους γονείς να επαντρώνονται νωρίς στα σχολεία και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Κατά τα άλλα, κύριε Σουρουλή, σε επίπεδο στελέχωσης των σχολείων, πώς πάμε? Ξεκίνησε με αρκετά κενά αυτή η σχολική χρονιά. Η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών από θέμα κάλυψης κενών. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες με τον κύριο Πιερακά. Κοιτάξτε, εμείς δεν τις είχαμε, αλλά πολλοί κόσμος τις είχε. Τελικά δεν έχουν δικαιωθεί σε κανέναν βαθμό. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά κενά. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβή αριθμό για το Ρέθυμνο, αλλά παραμένουν δεκάδες τα κενά και στην ειδική αγωγή και στη γενική παιδεία, και είναι ένα γενικό πρόβλημα που υπάρχει. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Κατά τα άλλα, τρέχει αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η τράπεζα θεμάτων, όλες αυτές οι απαιτήσεις, χωρίς όμως τους εκπαιδευτικούς στη τάξη. Θα περιμέναμε να ακούσουμε καλύτερα νέα, θα θέλαμε να ακούσουμε μάλλον καλύτερα νέα, κύριε Σουρουλή. Ήσασταν αρκετά περιγραφικός και κρατάμε και αυτό που λέτε, ότι αλίμονό μας, αν αρχίσουμε να κλείνουμε όποιο σχολείο αντιμετωπίζει πρόβλημα, όποιο σχολείο έχει κενά, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να ερημοποιούμε κυρίως την ύπαιθρό μας. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί ανταποκριθήκατε άμεσα στο καλεσμά μας. Σας ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά.